Να έρθουμε στην Αττική, κυρίες και κύριοι, καθώς μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλάνης. Είναι υποψήφιος δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλάνη. Είμαστε στο δρόμο. Καλό μεσημέρι, κυρία Καραμίτρου. Είμαστε στο δρόμο για τις δεύτερες κάλπες, κύριε Γαλάνη, και σκέφτομαι ποια είναι τα αγκάθια που έχετε μπροστά σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ένα μεγάλο έργο, το οποίο κατά βάση στηρίχθηκε στο να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Mm. Αυτό ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε ένα ιδιαίτερο προάστιο στο κέντρο της Αθήνας και εκεί έπρεπε αυτή τη φυσιογνωμία να διασφαλίσουμε. Mm. Θα ήθελα να τονίσω δύο βασικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι καταφέραμε και περάσαμε μια μοναδική διάταξη απέναντι στον νέο οικοδομικό κανονισμό που εξαιρέθηκε η πόλη μας, η Κυπουπόλης, από τα ύψη και τους όρους δόμησης. Mm-hmm. Αυτό το συνεχίζουμε και για το νέο ψυχικό, για να μπορέσουν ενιαία όλος ο Δήμος και οι κλείσεις κοινότητες να έχουν το ίδιο καθεστώς. Παράλληλα, καταφέραμε και κερδίσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για τα τουρκοβούνια, 250 στρέμματα, που τώρα είναι ελεύθερα και μπορεί ο κόσμος να περπατήσει. Άρα, κοιτάζοντας κανείς αυτά τα σημαντικά, έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, έχουμε κάποια έργα που είναι σε εξέλιξη και αυτά είναι ο στόχος μας να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε. Θέλω να θυμίσω το πιο σημαντικό, το παιδικό κήπο Πικιώνη, ένα μοναδικό τοπόσημο για την περιοχή και για ολόκληρη την Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό του στάδιο. Πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί και από εκεί και πέρα θα μπορεί ο κόσμος να το απολαμβάνει μετά από 60 χρόνια που ο μοναδικός αυτός αρχιτέκτονας εξωτερικών χώρων, ο Δημήτρης Πικιώνης, το έφτιαξε και το έδωσε εδώ στην πόλη μας. Εσείς τώρα, είναι η δεύτερη φορά, κύριε Γαλάνη, που βεβαίως, θα διεκδικείτε. Ήσασταν και πριν ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού. Ακριβώς. Και τώρα ζητάτε στην ουσία από τους δημότες σας να σας εκλέξουν και πάλι, να σας δώσουν μια τετραετία ακόμη. Φυσικά. Μια πενταετία είναι. Πενταετία, συγγνώμη, ναι. Μια πενταετία είναι. Ναι. Τώρα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και παράλληλα να βάλουμε τις βάσεις για ένα προάστιο πρότυπο όπως όλοι εδώ εμείς οι κάτοικοι το ονειρευόμαστε. Ξέρετε, στον πρώτο γύρο οι κάτοικοι μας δώσαν ένα ισχυρό προβάδισμα, 9 μονάδων. Αυτό το ισχυρό προβάδισμα καταφέραμε και έχουμε και στο πλευρό μας αυτή τη στιγμή τον Τρίτο, ο οποίος πήρε και το 17%, ήρθε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας την κοινή πορεία που έχουμε όσον αφορά τη φυσιογνωμία των Κυπουπόλεων. Άρα έχετε ήδη ξεκινήσει τις συμμαχίες σας, μας λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι συμμαχίες. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φένη Χατζηαθανασιάδου, που ήρθε κοντά για να προχωρήσουμε αυτό το σημαντικό έργο της προστασίας της πόλης, γιατί πραγματικά αυτό ενδιαφέρει εδώ πέρα. Ναι. Μια όαση στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι το σημαντικό να διατηρήσουμε, να το φυλάξουμε μακριά από μαγαζιά, να μπορέσουμε εδώ πέρα να κρατήσουμε αυτό το μοναδικό προάστιο το οποίο υπάρχει 5 λεπτά από την Ομόνοια, 10 λεπτά από την Ομόνοια. Ποιος αυτό δεν το θέλει εδώ πέρα? Μπορώ να σας πω ότι είναι η μοναδική περιοχή της Αττικής και ίσως η μοναδική περιοχή σε όλη την Ελλάδα που καταφέραμε και έχουμε κρατήσει εκτός εδώ πέρα τις επαγγελματικές χρήσεις, ναι, τη Φιλοθέη και το ψυχικό. Και στο νέο ψυχικό έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει μια ισορροπία. Μάλιστα. Όσον αφορά για αυτές. Λοιπόν, κύριε Γαλάνη, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ και σε εσάς καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.